Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εξάρθρωση από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, ενός πολυεπίπεδου εγκληματικού δικτύου που δραστηριοποιούταν συστηματικά στην παράνομη εισαγωγή, παρασκευή, επανατυποποίηση, νόθευση και περαιτέρω διάθεση στην αγορά παράνομων αλκοολούχων ποτών, αποτελεί το αντικείμενο της σημερινής μας παρουσίασης. Πρόκειται για μια υπόθεση που χειρίστηκε αποτελεσματικά η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, η οποία σε άρτια οργανωμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προχθές, 3η 5 Νοεμβρίου 2019, κατάφερε να αποδομήσει τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και να συλλάβει 9 ενεργά μέλη της. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, εντοπίστηκε αποθηκευτικός χώρος, κοντέινερ παράνομων αλκοολούχων ποτών στον Ασπόπυργο, καθώς και 2 εργαστήρια παρασκευής, επανατυποποίησης και νόθευσης στο Καματερό. Κατασχέθηκαν πάνω από ένα τόνος εθυλικής αλκοόλης, περισσότερες από 28.000 φιάλες αλκοολούχων ποτών, 7.100 πλαστές ετικέτες διαφόρων εμπορικών οίκων αλκοολούχων ποτών, ποσότητες ποτών, ούζο, κονιάκ, μαστίχα, καθώς και πλήρης εξοπλισμός νόθευσης ποτών, ενδεικτικά πλήθος από φιάλες βενζίνης, κόλλες, παλέτες, ανυψιωτικά μηχανήματα κτλ. Βασικό χαρακτηριστικό της εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι λειτουργούσε με επαγγελματική δομή και ιεραρχία, κατανεμημένη σε 3 υποομάδες, οι αρχηγοί των οποίων διασυνδέονταν μεταξύ τους και ρύθμιζαν όλα τα επιμέρους στάδια της παράνομης δραστηριότητάς τους, από την όθευση και την τυποποίηση έως και το τελικό στάδιο της διακίνησης των παραποιημένων αλκοολούχων ποτών. Τα μέλη των υποομάδων δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, ώστε να δυσχεραίνουν τη δράση των αρχών σε περίπτωση διακρύβωσης ταυτότητάς τους. Ενώ σε κάθε στάδιο των δραστηριοτήτων τους επιδείκνυαν ιδιαίτερη προσοχή με ενισχυμένα μέτρα αντιπαρακολούθησης και χρήση κωδικών επικοινωνίας για τις μεταξύ τους συνεννοήσεις. Σύμφωνα με το αρμόδιο τελωνείο, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχονται περίπου στο ποσό των 300.000 ευρώ, με το οικονομικό όφελος των μελών της να ξεπερνά το ποσό των 500.000 ευρώ. Πέραν από την οικονομική διάσταση της υπόθεσης, θα ήθελα να επισημάνω και τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι εγκληματικές δραστηριότητες αυτού του τύπου στο σημαντικό τομέα της δημόσιας υγείας, που αφορά όλο το κοινωνικό σύνολο. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση, καθώς σε κάθε βήμα από το σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωσή της επέδειξαν ιδιαίτερο επαγγελματισμό που τους οδήγησε σε αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ιστορικό της υπόθεσης θα σας δώσει εκπρόσωπος τύπου του σώματος, αστυνομός Β' Ιωάννα Ροτζιού. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, στρατηγέ. Σε συνέχεια των όσων σας προανέφερε ο κύριος διοικητής, μετά από πολύμηνες έρευνες και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων που κατέληξαν στη συντονισμένη επιχείρηση της 5ης Νοεμβρίου του 2019 σε οικίες, αποθήκες, καβάντζες, για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος. Σε βάρος τους, καθώς και για 6 ακόμα άτομα που αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα, απάτης, πλωστογραφίας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, καθώς και της νομοθεσίας που αφορά τα σήματα και τον αγορανομικό κώδικα, όπως και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 28.213 φιάλες αλκοολούχων ποτών, νοθευμένες ή προϊόν λαθρεμπορίου, ένας τόνος και 100 λίτρα εθυλικής αλκοόλης, 7.100 πλαστές ετικέτες διαφόρων εμπορικών οίκων αλκοολούχων ποτών, 690 λίτρα ούζο, 300 λίτρα κονιάκ, καθώς και 110 λίτρα μαστίχα, 4 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και 2 δίκυκλες μοτοσυκλέτες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 32.330 ευρώ. Αναφορικά με τη δράση των υποομάδων της εγκληματικής οργάνωσης, η πρώτη υποομάδα
διακινούσε ποτά σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ τα μέλη της αναλάμβαναν και οι ίδιοι την όφευση και παραποίηση των αλκοολούχων ποτών, τα οποία είχαν προέλευση κυρίως από τη Βουλγαρία, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Καματερό Αττικής. Η δεύτερη υπομάδα προμηθευόταν νοθευμένα, παραποιημένα ή λαθρέα ποτά από την πρώτη υπομάδα και τα διακινούσε τόσο στην Αττική όσο και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Επιπλέον, αναλάμβανε η ίδια την παραποίηση, νόθευση των ποτών σε διαφορετικό, ειδικά διαμορφωμένο χώρο, επίσης στο Καματερό Αττικής. Τέλος, η τρίτη υπομάδα προμηθευόταν ποτά από τη δεύτερη υπομάδα και τα διακινούσε σε πελάτες και καταστήματα, κάβες, σε ολόκληρη την Αττική. Πιο αναλυτικά, ο αρχηγός της οργάνωσης προμήθευε τον αρχηγό της δεύτερης υπομάδας και μέσω αυτού κατ' επέκταση όλη την εγκληματική οργάνωση με νοθευμένα, παραποιημένα ή λαθρέα αλκοολούχα ποτά. Για το λόγο αυτό, είχε στην κατοχή του κοντέινερ στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου αποθήκευε τα λαθρέα αλκοολούχα ποτά. Αρχικά, τα μέλη της τρίτης υπομάδας, καθώς και πελάτες, ιδιοκτήτες καταστημάτων, προχωρούσαν σε παραγγελίες, κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αλλά και τηλεφωνικών επικοινωνιών από την δεύτερη υπομάδα. Στη συνέχεια, τα μέλη της δεύτερης υπομάδας έδιναν παραγγελίες για τα αλκοολούχα ποτά στην πρώτη υπομάδα, καθώς και άλλους προμηθευτές. Έπειτα, ακολουθούσε συνάντηση προκειμένου να παραδοθούν τα αλκοολούχα ποτά στους ενδιαφερόμενους σε χώρους όπου θα γινόταν αθέατη η συναλλαγή, όπως για παράδειγμα σε χώρους στάθμευσης καταστημάτων ή πάρκα. Επίσης, οι μεταφορές γίνονταν από συγκεκριμένο άτομο που ήταν της απολύτου εμπιστοσύνης του αρχηγού της κάθε υπομάδας. Τέλος, η νόθευση, παραποίηση των αλκοολούχων ποτών γινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο από τα μέλη της πρώτης και της δεύτερης υπομάδας που ήταν επιφορτισμένα με αυτό. Παράλληλα, ο χώρος φρόντιζε να μην είναι ευδιάκριτος από τυχόν περιοίκους και να βρίσκεται σε απομακρυσμένη και αραιοκατοικημένη περιοχή. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κύριο Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Σας ευχαριστώ.